Σε λίγο θα δούμε ένα αποκαλυπτικότατο έγγραφο. Ποια δηλαδή σχέση είχε ο Γκιόλβας με το Ελληνικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και ποια ήταν η θέση του Υπουργού τότε Εθνικής Άμυνας, κυρίου Γεωργίου Πέτσου, στην υπόθεση Γκιόλβα. Και αυτό το χαρτί εμένα μου τεκμηριώνει κάποια πράγματα. Ότι αυτός ο άνθρωπος πράγματι έκανε κάποιες ευρέσεις. Πριν όμως φτάσουμε στο χαρτί αυτό, και επειδή είμαι υποχρεωμένος, ότι πρέπει να ακούσουμε έναν εκπρόσωπο της ΣΤΟΑΣ των Αθηνών. Μας πήραν τηλέφωνο εκ μέρους της ΣΤΟΑΣ των Αθηνών και θέλουν να μιλήσουν. Το κλείσε. Το κλείσανε. Έχουμε πάρα πολλούς που παίρνουν από την ΣΤΟΑ των Αθηνών. Θα ήθελα να τους ακούσουμε, γιατί υπόθηκαν κάποια πράγματα και θέλουν να πούνε κάτι και για τον κύριο Χαραλαμπόπουλο. Αλλά θέλω να τους ακούσουμε, εάν παίρνουν από εκεί. Λοιπόν, θέλω λοιπόν τώρα να πάμε αμέσως τώρα στην υπόθεση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Έχει πολύ ενδιαφέρον, προσέξτε το, διότι ανατρέπει πάρα πολλά πράγματα που θα ακούσουμε μέχρι τώρα. Πάμε να δούμε το βίντεο που έχουμε ετοιμάσει. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας το 1982 ασχολήθηκε με μια εφεύρεση του Γεωργίου Γκιόλβα που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και από τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Και μετά από εισήγηση ανώτατων αξιωματικών, ο τότε Υπουργός Άμυνας κ. Πέτσος ενέκρινε το ποσό των 18 εκατομμυρίων για την ενίσχυση του ερευνητικού έργου του Γεωργίου Γκιόλβα. Στις 26 Φεβρουαρίου 1982 φτάνει στα γραφεία του Υπουργού και Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας απόρριτη αναφορά τριών ανώτατων αξιωματικών της Υπηρεσίας Πολεμικής Βιομηχανίας, στην τρίτη σελίδα της οποίας αναγράφονται τα εξής. Η μακροχρόνιος ερευνητική προσπάθεια του κ. Γκιόλβα είναι αξιόλογος και ενδιαφέρουσα για τις ενόπλους δυνάμεις, κυρίως εκ της ενδεχομένης και πιθανής εφαρμογής των αποτελεσμάτων της στον τομέα της εθνικής άμυνας. Στο ίδιο απόρριτο έγγραφο που έχει σαν θέμα την ενίσχυση των ερευνητικών προγραμμάτων του Γεωργίου Γκιόλβα αναφέρονται τα εξής. Ο εφευρέπτης έχει ήδη διπλώματα ευρεσιτεχνίας για την ανακάλυψη ενός νέου συστήματος ισόπεδων διαβάσεων για ένα νέο τρόπο κίνησης αυτοκινήτων άνευ σημαντικών καυσίμων και για ένα πρωτότυπο κινητήρα, η λειτουργία του οποίου στηρίζεται στη σύνδεξη και αποδίδει ιδιαίτερα καθαρή και πάμφθηνη ενέργεια. Αυτός ο κινητήρας ενδιαφέρει τις ένοπλες δυνάμεις και οι τρεις αξιωματικοί ζητούν να παρακαμφθούν γραφειοκρατικές διαδικασίες μέσω του Υπουργείου Άμυνας για να διασφαλιστεί το απόρριτο του ερευνητικού στόχου του Γκιόλβα. Στη δεύτερη σελίδα του εγγράφου, ο τότε Υφυπουργός Άμυνας κ. Πέτσος γράφει την φράση «Πρωτού αποφασίσω να με συναντήσει». Και αμέσως μετά συμπληρώνει το έγγραφο. Συναντήθηκα με τον ερευνητή στις 5 Τετάρτου 1982. Έχει δίκιο. Με διατεθούν 18 εκατομμύρια δραχμές. Θα κουβεντιάσουμε το έγγραφο αυτό, αλλά θέλω να πω τούτο, ότι αυτό το έγγραφο, αυτή η ιδιόγραφη σημείωση Πέτσου, τα 18 εκατομμύρια που δοθήκαν στον Γκιόλβα και η γνωμάτευση τριών ανωτάτων στρατιωτικών, αξιωματικών του στρατού και της αεροπορίας, μου βγάζει εντελώς την άποψη ότι ο άνθρωπος δεν ήταν απατεώνας, όπως πριν από λίγο έλεγε ο ανιψιός του. Διότι ένας απατεώνας δεν είναι δυνατόν να κοροϊδεύει τρεις άνθρωπους αξιωματικούς του στρατού που βλέπουν κάποιες εφευρέσεις του και φαντάζομαι ότι δεν μπορεί να κοροϊδεύει και τον Υφυπουργό Άμυνας να διατίθενται 18 εκατομμύρια για να στηριχθεί το ερευνητικό του έργο. Αυτά για την αποκατάσταση της αλήθειας.